Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Chill & Talk και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλεί βασικά καφέ έφτιαξες. Αν δεν έχεις φτιάξει, φτιάξε και έλα να ράξουμε. Θα περιμένω εγώ. Πλάκα κάνω. Άμα θες, πάτα pause και το συνεχίζεις μόλις τον φτιάξεις. Το σημερινό επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα δίλημα που δημιουργήθηκε σε εμένα και πιστεύω και στους περισσότερους από εσάς. Να πω να δω στο σινεμά ή να βάλω να δω για αυτούς που βλέπουν μελλοντικά το βίντεο το Χαλβάι 5-0 του Μάρκου Σεφερλή ή το The Gentleman του Γκάι Ρίτσι. Να κάψουμε στον μπάσαλο τον Μάρκο και να εκθιάσουμε τον Ρίτσι ή το αντίθετο. Φύγαμε! Καταρχάς, στο σημερινό επεισόδιο, πίσω από την κάμερα, έχουμε την Έλενα. Έλενα, πες ένα γεια στο κοινό. Γεια στο κοινό! Αυτή την εποχή, παιδιά, στο σινεμά παίζονται δύο ταινίες. Η μία είναι το Χαλβάι 5-0 και η άλλη το The Gentleman. Και όπως και να το δεις, απευθύνονται σε δύο πολύ διαφορετικά κοινά. Σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Το ερώτημα σήμερα είναι το ποια ταινία θα πας να δεις. Και για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, εάν πεινούσες ρε παιδί μου και ήθελες να παραγγείλεις, αλλά είχες μόνο δύο επιλογές. Η μία είναι να παραγγείλεις από ένα σουβλατζίδικο και η άλλη από ένα κινέζικο. Τι θα διάλεγες? Η απάντηση, παιδιά, βασικά δεν υπάρχει απάντηση. Καθώς ο καθένας απαντάει με αυτό που του αρέσει. Που σημαίνει πως είναι καθαρά υποκειμενικό. Ο αγαπημένος σε πολλούς αλλά και σε μένα Μάρκος Σεφερλής φέτος έκανε ένα μεγάλο βήμα και μεταπήδησε στη μεγάλη οθόνη με τη νέα του ταινία Χαλβάι 5-0. Και παιδιά, άμα κάνετε κι εσείς ένα τσεκ, κάντε αναζήτηση Χαλβάι 5-0 κριτική στο Google και δείτε όλους τους κριτικούς να σταυρώνουν τον Μάρκο Σεφερλή αλλά και την ταινία του. Παιδιά, οι τύποι μιλάνε για ρατσιστικά μηνύματα απέναντι σε αλλοδαπούς και σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Και στηρίζουν αυτή την άποψη σε δύο σκηνές. Η μία είναι που ο Μάρκος συνομιλεί με έναν αλλοδαπό και έχει αυτή την προφορά, ρε παιδί μου, την ιδιαίτερη που έχουν οι αλλοδαποί. Λογικό είναι, όλοι το έχουμε σατηρήσει στην καθημερινότητά μας. Και η άλλη είναι μια σκηνή που λέει ένας μια φράση, τη γνωστή φράση που ξέρουμε όλοι, το ξέρει και η κουτσή Μαρία, και εμφανίζεται μια κουτσή Μαρία στην οθόνη. Κλασικός Μάρκος Σεφερλής. Καταρχάς, για να το ξεκαθαρίσω από τώρα, δεν λέω ότι η ταινία Χαλβάι 5-0 είναι καλή ταινία. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Άλλο θέλω να πω. Φίλε κριτικέ κινηματογράφου ή και απλέ θεατή, γιατί αυτά που θα πω σήμερα ισχύουν για όλους. Πας να δεις μία ταινία η οποία λέγεται Χαλβάι 5-0, τον πρωταγωνιστή της το λένε αστυνόμο Μπέκρα και πρωταγωνιστή ο Μάρκος Σεφερλής. Συν ότι μεταξύ άλλων μέσα στην ταινία παίζουν ο Ντάνος, νικητής Survivor, και ο Βουλιώτης, ράπερ, δηλαδή δεν είναι καν ηθοποιοί. Τι ακριβώς περιμένεις να δεις, παλικάρι μου? Περιμένεις να δεις οσκαρικές ερμηνείες, ψαγμένο χιούμορ, υποσυνείδητα μηνύματα? Τι ακριβώς περιμένεις? Η ταινία είναι ξεκάθαρη και τίμια απέναντί σου από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Βασικά από πριν ξεκινήσει, από το τρέιλερ. Ξέρεις ότι θα πας να δεις τον Μάρκο Σεφερλή με το θεατρικό χαρακτηριστικό παίξιμο, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ που κάνει εδώ και 20 χρόνια και έχοντας τριγύρω του ηθοποιούς από τον Θεία Σότου. Και είναι ok αυτό, παιδιά. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις υποκριτικές δήθεν κριτικές που μιλάνε για ρατσιστικό και πρόχειρο χιούμορ, για άθλια ταινία κτλ. Είναι Μάρκος Σεφερλής. Ξέρεις τι θα πας να δεις. Οπότε, μην πας να τη δεις. Μην γράψεις κριτική για αυτήν την ταινία, γιατί πολύ απλά δεν αναφέρεται σε εσένα. Κάθε ταινία, παιδιά, δηλαδή έτσι κάνω εγώ τουλάχιστον, την κρίνω από διαφορετική οπτική γωνία. Δεν μπορώ να δω με τον ίδιο τρόπο και να κρίνω μια ταινία του Μάρκου Σεφερλή, όπως θα κρίνω, ας πούμε, μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι δύο διαφορετικές ταινίες που κάθε μία την κρίνεις όπως πρέπει. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, εάν το κάνω αυτό, θα αποτρέψω άτομα που θα γουστάρουν και θα περάσουν καλά με αυτή την ταινία άμα τη δουν, να πάνε και να την δουν. Δεν είναι λίγο κρίμα αυτό? Εάν είναι έτσι, σινεμά να κάνουν μόνο ο Σκορτσέζε, ο Νόλαν,
ο Ταραντίνο και μέχρι εκεί. Να μην κάνει κανένας άλλος. Καταλαβαίνετε πως κάτι τέτοιο δεν γίνεται και δεν είναι και σωστό. Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν όμως, η επιτυχία του κάθε τι φαίνεται στο χειροκρότημα. Και να μιλήσουμε με αριθμούς για να καταλάβετε τι εννοώ. Το Halvai 5.0 μέχρι αυτή τη στιγμή έχει κόψει 100.000 εισιτήρια, που για Ελλάδα είναι τεράστιος αριθμός. Οπότε αυτό κάτι λέει, δεν νομίζετε? Εχθές πήγα στο σινεμά, παιδιά, για να δω το The Gentleman και πήγα λίγο πιο νωρίς επίτηδες για να δω και τον κόσμο που θα βγει από την αίθουσα από την προηγούμενη προβολή, που ήταν το Halvai 5.0. Και είδα κόσμο κάθε ηλικίας να βγαίνει από μια γεμάτη αίθουσα, κόσμο που είτε είδε για πρώτη φορά μια ταινία στο σινεμά, είτε είχε να πατήσει στο σινεμά 10 και χρόνια. Και βγήκε από μέσα έχοντας περάσει καλά και ήταν χαρούμενος, ρε παιδιά. Εγώ το γνωρίζετε πλέον και από τα προηγούμενα Chill & Talk, όταν βλέπω μικρά παιδιά να βγαίνουν από την αίθουσα, κάτι νιώθω, ρε παιδιά, κάτι με πιάνει. Είναι απλό marketing. Όταν καταφέρεις να φέρεις κάποιον μέσα στο μαγαζί σου, είναι πολύ πιο πιθανό να τον δεις ξανά στο μαγαζί σου και να αγοράσει από εσένα. Αυτό ακριβώς πιστεύω κάνουν ταινίες σαν αυτή του Μάρκου Σεφερλή στο σινεμά. Φέρνουν άτομα μέσα στην αίθουσα και αυτά τα άτομα είναι πολύ πιο πιθανό να πάνε να δουν και μια πιο καλή, αν το θέλετε, ταινία στο μέλλον. Και πού ξέρετε, ίσως κάποια στιγμή γεμίσει και η αίθουσα σε προβολές σαν του The Gentleman. Στο διατάφτα. Καταρχάς, για να μην το ξεχάσω, πηγαίνετε να δείτε το The Gentleman, είναι μια πολύ καλή ταινία. Okay, είναι Guy Ritchie, ξέρεις τι θα πας να δεις. Είναι λίγο διαφορετικός Guy Ritchie, αλλά είναι φοβερά watchable, θα περάσετε τέλεια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θες να δεις περισσότερο υλικό από μένα, αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.